Είμαστε πλέον πολύ γνωστοί με τους εργαζόμενους εδώ, γιατί έχει ξεκινήσει από το 16 το όλο, έτσι, όταν δηλαδή είχαμε τις συμβάσεις έργου, μετά τον εργολάβο και μετά συμβάσεις ατομικές με το νοσοκομείο, σαν εργολάβο το νοσοκομείο δηλαδή. Ο γόνος είναι διαρκής, η ανασφάλεια και η ομοιρία τους είναι διαρκής. Νομίζω ότι όλος ο δραμηνός λαός πρέπει να στηρίξει και οι φορείς και τα σωματεία να βρισκόμαστε στο πλάι τους, γιατί αφορά και την κατάσταση του νοσοκομείου από το θέμα της καθαριότητας. Φυσικά δεν είναι μόνο η καθαριότητα, η σύτηση, η φύλαξη. Έτσι έχουμε και τους επικουρικούς, τους γιατρούς, έχουμε τις ελλείψεις και στην παθολογική και σε άλλες κλινικές. Οπότε στηρίζουμε και τον αγώνα των συμβασιούχων, απαιτώντας σταθερή και μόνιμη δουλειά και τίποτα λιγότερο. Έτσι ακουμπάει όλη την κοινωνία. Σε όλους τους κλάδους έχουμε συμβασιούχους που αναπληρώνουν τους εαυτούς τους κάθε φορά. Οπότε είναι πάγια η ανάγκη για μόνιμη δουλειά και για να μπορούν να προσφέρουν. Έχουν εμπειρία, ξέρουν το χώρο τους, τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτό. Στηρίζουμε λοιπόν τον αγώνα και καλούμε και όλους τους φορείς και τα σωματεία να είναι δίπλα μέχρι την τελική νίκη που θα είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά και να λειτουργεί το νοσοκομείο καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες όλων των δραμηνών πολιτών.